Καλό μεσημέρι. Εδώ ρεποστάζ της άλλη των προηγούμενων ημερών, αλλά και εσύ σε δηλώσεις σου, έλεγε ότι η άλλη ήταν κοντά σε συμφωνία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Χθες είχαμε την πρώτη ανακοίνωση, έγινε αρχή με τον Μάρκο Σουάρες. Ναι, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Καλωσορίζουμε τον Μάρκο Σουάρες στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πολύ ποιοτικός, το έχει δείξει από την παρουσία και το πέρασμα του στην Ομόνια. Τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλουμε, τέτοιου επίπεδου. Μπορεί να έχουμε ανακοινώσει και να είναι γνωστό ότι η ομάδα δεν θα κινηθεί φέτος στα επίπεδα του μπάτζετ που είχε κινηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχει ένα πλάνο από τη διοίκηση και σε συνεργασία με τον προπονητή μας, τον κύριο Χριστοφόρου, θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατό να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πλάνο για να φτιάξουμε μια ομάδα έτσι όπως τη θέλει και ο κόσμος και εμείς βέβαια, πλήρως ανταγωνιστική. Ναι. Επάντως, τα όσα είπες για τον Σουάρες, τώρα είναι μια ποιοτική δοκιμασμένη λύση, πάυσε το στίγμα του στην Ομόνια. Λίγο πολύ τα είδα χαρακτηριστικά, έχουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους είναι γνωστό ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΑΕΛ και ο Ντεκρά και ο Ατράντε. Τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές θέλουμε να φέρουμε στην ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι, αφορά στο κομμάτι ενίσχυση. Το άλλο εξίσου ίσως και πιο βασικό κομμάτι είναι το κειμένο που φεύγουν από το υφιστάμενο ρόστερ. Είχαμε έτσι κάτι νεότερο τις τελευταίες ώρες πάνω σε αυτό το κομμάτι? Όχι, για την ώρα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καθημερινά ανακοινώσεις. Που θα είναι και σημαντική εβδομάδα. Ξεκινά και η προετοιμασία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, αλλά όσο το συντομότερο ξεκαθαρίσει αυτό το κεφάλαιο, τόσο το καλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, Ανδρέα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα. Από την άλλη, δεν υπάρχει η πίεση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όταν η ομάδα ήταν στην Ευρώπη. Και αυτό μας βοηθά και στις επιλογές που κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να φέρουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, να κάνουμε σωστές επιλογές και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Υπάρχει μια εικόνα για το από τους παίχτες του υφιστάμενου, αν θέλεις, περσινού ρόστερ, αν θα συνεχίσει ένας σημαντικός αριθμός, ποσοστό ποδοσφαιριστών του περσινού κορμού, Θεόδωρα, χωρίς να πούμε σε ονομαστικά συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι, θέλω να πιστεύω, Ανδρέα, ότι ναι, θα συνεχίσουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι νομίζω ότι θα συνεχίσουν να είναι στην ομάδα μας. Μάλιστα. Εντάξει, στόχος είναι η ομάδα να είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος, αν και υπάρχει και ένας έτσι, πιο σύντομος χρονικός ορίζοντας. 15 μέρες πριν, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ανακοινώθηκε σήμερα Super Cup στο στάδιο Γάζι Βι από ΕΛ ΑΕΛ. Ναι, ο πρώτος άτυπος τίτλος της χρονιάς. Θα καταλαβαίνεις και εσύ ότι είμαστε αρκετό καιρό μακριά βέβαια από το Super Cup, το παιχνίδι το οποίο θα είναι το πρώτο επίσημο για τη δική μας την ομάδα. Μάλιστα. Και μια σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Αναμένουμε, κυρίως εσείς αναμένετε αγωνιάτε να πάρει και επίσημη μορφή, η μεταγραφή του Ορλάντο Σα. Θα βάλει στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό η ΑΕΛ, σαν μάνα εξ ουρανού, για να δώσει σημαντικές ανάσες σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Πραγματικά, περιμένουμε και εμείς, ειδικά τέτοια εποχή και έτσι όπως είναι η δική μας η ομάδα τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιο οικονομικό όφελος και αν έχουμε από τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Περιμένουμε να δούμε, Ανδρέα, πού θα κλείσει αυτή η μεταγραφή, να μας ενημερώσουν και είναι γεγονός ότι έχουμε, διατηρούμε το 20% στην πώληση του Ντεκρά από τη Λέγια σε οποιαδήποτε ομάδα του ΣΑ αφού πρώτα βεβαίως αφαιρεθούν οι 400.000 ευρώ τις οποίες είχε πάρει τότε η ΑΕΛ όταν πούλησε πριν από 2 χρόνια τον Πορτογάλο. Αυτά τα χρήματα πώς θα αξιοποιηθούν, ενώ θα αυξηθεί το budget που έχει στην διάθεση του προπονητή ή θα καλυφθεί το ποσό που έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα διαθέσει η ΑΕΛ για τη νέα χρονιά? Εντάξει, έχουμε δεχθεί τον τελευταίο καιρό, όπως ξέρετε, και μετά τον τελικό αρκετά πρόστιμα.
Είναι ασφαλώς σημαντικό το ποσό που θα έρθει μέσα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος, πώς θα πάνε τα πράγματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι είναι άκρος σημαντικό για την ΑΕΛ να φανεί από τώρα η πρόθεση του κόσμου μας για το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας. Επάντως, αν και δεν θα έπρεπε, το ξανασυζητήσαμε, κάποιοι φαίνεται πως περιμένουν να δουν πως προχωρά ο προγραμματισμός προς αφαιρέσεις ρόστερ, να έχει μια πιο καθαρή εικόνα, αν θέλεις, για το εμψυχολικό της νέας χρονιάς και μετά να πάει να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του. Ναι, τις τελευταίες δύο μέρες έχει αντιστραφεί κάπως το κλίμα και νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Εύχομαι και ελπίζω ότι κάποια πράγματα που έχουμε πει στον κόσμο μας που έχουν να κάνουν και με το θέμα της αποπληρωμής του εισιτηρίου διαρκείας έχουν περάσει με τον σωστό τρόπο και γι' αυτό είχαμε την ανταπόκριση τις τελευταίες δύο μέρες. Ναι. Θα το επαναλάβω και τώρα ότι ο κάθε αελίστας που θέλει να βοηθήσει την ΑΕΛ πρέπει να κάνει εισιτήριο διαρκείας και εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να εξοφλήσει το εισιτήριο διαρκείας του με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά περνάει και στον κόσμο και έχουμε και αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που θέλεις να μεταφέρουμε στον κόσμο της ΑΕΛ, έτσι κλείνοντας? Να πω κλείνοντας δύο πράγματα, γιατί έχω δει ένα δημοσίευμα σε σχέση με το τι στηρίζει και τι υποστηρίζει η ΑΕΛ για τις εκλογές της ΚΟΠ. Παρεμπιπτόντως να πω ότι δεν έχω δει δημοσιεύματα για το τι στηρίζουν και τι υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν εμένα, είναι σημαντικό. Να πω την αλήθεια, κάτι πιάσε το μάτι μου, ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται σε τέσσερις ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον κύριο Κουτσοκούμνη, από ΕΛΑΕΛ, Δόξα και Ερμής, νομίζω να θυμάται το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο υπογράφει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Αν δεν κάνω λάθος, που ελπίζω να μην κάνω. Δεν έχω δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είχα δει ένα άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Το οποίο τι ενόχλησε από το συγκεκριμένο δημοσίευμα, χωρίς να αναφερθούμε σε μέσο, αν δεν κρίνεις σκόπιμο να το κάνεις? Όχι, απλά διαρωτώμαι γιατί υπήρχε δημοσίευμα το οποίο ασχολείται μόνο με την ΑΕΛ. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα της ΑΕΛ είναι γνωστό, Ανδρέα, ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν η μοναδική ομάδα η οποία είχε στηρίξει και είχε ψηφίσει τον ανθυποψήφιο του κύριου Κουτσοκούμνη. Τον οποίο ανθυποψήφιο δεν είχε ψηφίσει ούτε η ίδια του η ομάδα, όπως θα θυμάστε. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, είμαστε η ομάδα η οποία φέτος καλέσαμε όλες τις υπόλοιπες ομάδες να έρθουν κοντά για να προχωρήσουμε στη δημιουργία λίγκας. Όσο προχωρούσε το πρωτάθλημα και όσο τα πράγματα ήταν έτσι πιο ζεστά, θα έλεγα, σε σχέση με το ποιοι θα κάνουν καλή πορεία και θα πάρουν τα εισιτήρια της Ευρώπης και τα λοιπά, τόσο βλέπαμε να μένουμε μόνοι μας ως ΑΕΛ. Και το λέω σε βαθμό που καταντούσε να είναι και γραφικός εντός ή εκτός αγωγικών ο πρόεδρος πολλές φορές με τα όσα έλεγε, δήλωνε δημόσια. Ναι, η ΑΕΛ εν πάση περιπτώσει ήταν η μοναδική ομάδα η οποία έκανε κριτική και προσπαθούσε να εντοπίσει και να υποδείξει κάποια λάθη και κάποιους τρόπους για να βελτιωθεί το κυπριακό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, σιγά σιγά επαναλαμβάνω, όλοι οι υπόλοιποι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι η ΑΕΛ, ναι, θα στηρίξει τον Κουτσάκη Κουτσογούνη, θα τον ψηφίσει και ο στόχος είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να τον στηρίξουμε και να τον ψηφίσουμε έτσι ώστε να έχουμε το κάθε δικαίωμα να προβαίνουμε με περισσότερη ευκολία κριτική και σε έλεγχο. Αυτή είναι η θέση της επίσης ΑΕΛ και απλά θέλω να ξαναπώ ότι διαρωτώμε γιατί δεν βγαίνει προσπάθειο και το τι θα ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Εντάξει, θα αναφέρει ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα. Εύχομαι τις επόμενες μέρες με και άλλα δημοσίευματα για το τι θα ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, Θεόδωρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.